Για πάμε μια βόλτα στην όμορφη Θεσσαλονίκη να δούμε τι συνέβη ένα πρωίνο. Ένα πρωί που πήγαινε για δουλειά. Το ρεπορτάζ από το Μέγκα. Σε βίντεο που εξασφάλισε το Μέγκα θα δούμε την άγρια συμπλοκή που έγινε στη μέση του δρόμου, σε κεντρικό δρόμο στον Εύωσμο, σε κοινή θέα. Συγκεκριμένα στην 25η Μαρτίου με Σμύρνη συγκρούστηκε το λεωφορείο του ΑΣ με το ΙΤΑΧ που θα δούμε στις οθόνες μας. Τότε ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε, ζήτησε εξηγήσεις. Γρήγορα οι τόνοι ανέβηκαν και πιάστηκαν στα χέρια. Μάλιστα βλέπουμε στο βίντεο ντοκουμέντο ότι ο οδηγός του λεωφορείου παραμένει στη θέση του και μέσα από το τζάμι βγάζει το χέρι του, πιάνει τον οδηγό του ΙΤΑΧ και αρχίζει να τον γροθοκοπεί. Εκεί οι πολίτες προσπαθούσαν να του σταματήσουν, φώναζαν για να σταματήσουν. Τρακάραν τώρα για κάποιο λόγο έτσι και τις παίζανε και οι δύο. Κατέβηκε ο οδηγός του αυτοκίνητου κάτω, τον έβγαζε τον οδηγό του λεωφορείου από το λεωφορείο, ο άλλος μέσα από το λεωφορείο, από το παράθυρο, κοπάναγε ένα γεύγε. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν έτσι. Καθώς υπήρχαν και πολλά αυτοκίνητα τριγύρω που περίμενα, ενώ οι επιβάτες την ίδια ώρα του λεωφορείου παρέμεναν μέσα με κλειστές τις πόρτες και έβλεπαν τον περιστατικό να εξελίσσεται μπροστά τους. Εμείς φτάσαμε στο σημείο χθες εκεί, βρήκαμε τον νεαρό οδηγό του ΙΤΑΧ και τον είδαμε να έχει ματώσει στη μύτη από τα χτυπήματα. Από την άλλη, ο οδηγός του ΟΑΣ υποστηρίζει μέσα από το σωματείο που συνομιλήσαμε μαζί τους ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς αισθάνθηκε ζάλι και πήρε μια ημέρα αναρωτή. Άδεια και οι δύο ράνια επιφυλάζονται για μηνύσεις. Και τελικά έτσι ο οδηγός του αυτοκινήτου που ήταν πιο ελεύθερος μάτωσε λέει η μύτη του, πρέπει να του δώσει κάτι καλές μέσα από το παράθυρο ο λεωφορείατζής. Έτσι, αυτά είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Θυμάστε τις προάλλες αστυνομικός πήγε να κόψει κλίση σε παραβάτη, τον κουτούλησε έτσι και σηκώθηκε και έφυγε. Μιας και αναφέρθηκα όμως σε αστυνομικό, θα πάμε να δούμε ένα βίντεο από το Twitter, το οποίο έχει φτάσει 60.000 προβολές, όπου η μέρα εορτών και οι αστυνομικοί το ρίξαν λίγο έξω. Για πάμε να δούμε. Τώρα βλέπουμε, αυτή είναι της ομάδας Ζήτα, Ύψιλον, Χ, Ψέλτα, Δέλτα, Τροχέα. Δεν είναι Δίας, είναι Μονή. Ο αστυνομικός κάνει σούζα, αλλά αν το παρατηρήσετε καλά, και ο άλλος αστυνομικός πάει να κάνει, δεν τα καταφέρνει, και τελικά ο αριστερά ξύνει πινακίδα. Τώρα θα μου πεις, μπορεί επειδή ο άλλος που τραβάει βίντεο να τον προκάλεσε, λέει κάνε μια σούζα. Να το σηκώσει και το σήκωσε. Τώρα αυτός ο αστυνομικός, αύριο θα σταματήσει ένα μηχανόβιο ότι θα το πει σε γράφο για επικίνδυνη οδήγηση. Και δεν μου συγχωρεί, εντάξει, κάνε ό,τι θέλεις με την υπηρεσιακή μηχανή. Πάρ' τη μηχανή και πάνε κάνε ό,τι γουστάρεις, έτσι. Έχω περιέργεια αν αυτό το βίντεο θα το πιάσει ο Ευαγγελάτος, γιατί φαίνονται πινακίδες, φαίνεται όλα. Μπορούν να τον ευρούνε και να τους ζούνε και τους δύο. Και να δω μετά τι δικαιολογία θα βρει να πει ο αστυνομικός. Θα μου πεις, ίσως γιορτάζει επειδή επιστρέφει Χρυσοχοΐδης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά και ένα βράδυ στο δρόμο που αστυνομικοί γιορτάζουν με σούζα και ξύνουν πινακίδα. Επιστρέφω σε λιγουλάκι με Tour Canal, γιατί έχουμε εξελίξεις, βγήκε και εξέφρασε το παράπονο του, κινδυνεύει ο Αρίκος Πρωτοσάλτε. Σε καμιά ωρίτσα το ετοιμάζω γι' αυτό, τα λέμε ξανά σε λίγο.